Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Λοιπόν, και καταλαβαίνετε, ακούσατε, ήδη βάλαμε το θέμα. Περιμένουν κάποιοι τι θα γίνει με την επιστροφή. Αυτοί που έσπευσαν να πληρώσουν το πρόστιμο που τους είχε επιβληθεί, που πήραν τη σχετική ενημέρωση. Εσείς είχατε πει ότι αυτά θα επιστραφούν. Τι γίνεται, πού βρίσκεται η διαδικασία? Η διαδικασία βρίσκεται στην ΑΔΕ, στην Ανεξάρτητη Αρχή Ίσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Η εντολή από το Υπουργείο Μεταφορών και από το Υπουργείο Οικονομικών, το καθήλυνα αρμόδιο Υπουργείο, δηλαδή ως προς την επιστροφή, είναι να επιστραφούν τα παράβολα αυτά, είτε με συμψηφισμό είτε απευθείας. Τώρα η διαδικασία αυτή βρίσκεται εν εξελίξη, υπό την έννοια ότι ψηφίστηκε η διάταξη, όπως ξέρετε, τέλη Ιουλίου και πήρε ΦΕΚ 1η Αυγούστου του 2017. Και πιθανόν να μην έχει ολοκληρωθεί ακόμα η επιστροφή των χρημάτων, η οποία όμως θα γίνει. Για περαιτέρω όμως πρέπει να απευθύνεται στον κύριο Πρωθυπουργό. Όπως ενδέχεται να υπάρξουν και συμψηφισμοί, είπατε, έτσι. Αν υπάρχουν άλλες οφειλές. Ναι, βέβαια. Υπάρχουν οφειλές, φυσικά. Ναι. Μάλιστα. Τώρα να σας πω κάτι. Το λέγαμε και χθες, κύριε Υπουργέ, σε σχέση με αυτό το παράβολο των 20 ευρώ. Ναι. Σε τι αφορά, σε τι περιπτώσεις αφορά? Δηλαδή, έχει κάποιος ένα αυτοκίνητο, ναι, το είναι εγκαταλελειμμένο σε κάποιο χωράφι, σε κάποιο εξοχικό, ναι, δεν έχει παραδώσει πινακίδες, αλλά το αυτοκίνητο υπάρχει. Σε αυτές τις περιπτώσεις τι γίνεται? Κοιτάξτε, αυτό το οποίο ψηφίστηκε στέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου με πρωτοβουλία μας, αφορά αυτοκίνητα τα οποία έχουν διαλυθεί, καταστραφεί, εν πάση περιπτώσει απολεστεί πριν από την 1η Τρίτου του 2004. Mm-hmm. Αυτά τα αυτοκίνητα είναι πάρα πολλά, πιστέψτε με. Και η διάταξη συγκεκριμένη έρχεται να καλύψει ένα νομοθετικό κενό που υπήρχε πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Γιατί υπήρχε το νομοθετικό αυτό κενό? Γιατί μετά το 2004 υπήρξε η εγκαθίδρυση, ας το πούμε έτσι, του συστήματος ότι για να αποσύρεις ένα όχημα πρέπει να απευθύνεις σε κάποιες εταιρείες ανακύκλωσης. Μετά το 2004 λοιπόν υπήρξε μια πράγματι νομοθετική ρύθμιση. Πριν το 2004 όμως, επειδή δεν υπήρχε συγκεκριμένη ρύθμιση, οι υπηρεσίες εφάρμοζαν αυτά του 2004 και μετά και στα πριν. Όμως πριν δεν υπήρχαν εταιρείες ανακύκλωσης και έτσι παρέμειναν πάρα πολλά οχήματα χωρίς τελικά να έχουν δηλωθεί ότι πράγματι έχουν καταστραφεί ή διαλυθεί με οποιοδήποτε τρόπο, αχρηστευθεί. Και ουσιαστικά οι άνθρωποι αυτοί φαινόντουσαν να έχουν οχήματα τα οποία πριν από το 2004 δεν τα είχαν καν. Έτσι λοιπόν δίνουμε μια διέξοδο με πολύ απλή διαδικασία, με μια υπεύθυνη δήλωση και μόνο στην Διεύθυνση Συγκοινωνιών της περιφέρειας όπου ανήκουν, να δηλώσουν αυτό ακριβώς για να διαγράψουν το όχημά τους. Εκεί ακριβώς κατατίθεται το παράβολο των 20 ευρώ, ούτως ώστε να καλυφθεί το διοικητικό κόστος. Mm-hmm. Αφορά και στα τέλη, έτσι, δεν περιορίζεται μόνο στην ασφάλιση. Δηλαδή, αν κάποιος διαγράψει το αυτοκίνητό του τότε, yeah, από την ημερομηνία που είπατε, και εμφανίζεται ότι χρωστά και τέλη κυκλοφορίας, και αυτά διαγράφονται. Διαγράφονται και τα τέλη τα οποία δεν έχουν ακόμα εισπραχθεί. Δηλαδή, εάν κάποιος εκ παραδρομής έχει καταβάλει τέλη κυκλοφορίας μετά το 2004, δεν θα τα εισπράξει πίσω. Όμως, εάν κάποιος οφείλει τέλη, του ζητούν τέλη, του ζητούσαν τέλη μέχρι σήμερα, δεν θα του τα ζητούν πια, θα διαγραφούν και δεν θα οφείλει τίποτα. Και θα παίρνει αυτό το χαρτί. Είναι πολύ σημαντικό. Θα παίρνει αυτό το χαρτί, συγγνώμη, Θάνο. Είναι πολύ σημαντικό. Που θα του δίνει το Υπουργείο Συγκοινωνιών και θα το πηγαίνει ο ίδιος στην εφορία για να γίνει αυτή η διαγραφή. Πώς θα γίνει τελικά? Το ασφαλέστερο απ' όλα, και θέλω με αυτό να κάνω μία έκκληση μέσα από την καλή εκπομπή σας, το ασφαλέστερο απ' όλα είναι να κρατούν αντίγραφα από όλα τα έγγραφα τα οποία έχουν και να τα προσκομίζουν και οι ίδιοι. Βεβαίως. Εμείς είμαστε στη διαδικασία να ενοποιήσουμε ηλεκτρονικά τα αρχεία μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Μεταφορών, που εδώ και δεκαετίες δεν είναι ενοποιημένα. Ακόμα και σήμερα υπάρχει συνεργασία πολύ στενή, αλλά όχι απολύτως ενοποιημένα. Καταλαβαίνετε ότι το σύστημα της ψηφιακής εποχής για την Ελλάδα έχει ακόμα αρκετά στάδια να διαβεί, ούτως ώστε να κλείσει η πρόοδος. Έτσι, θέλω να συμβουλεύσω, αν θέλετε, τους συμπολίτες μας, τους συνανθρώπους μας, να προσκομίσουν ήδη τα έγγραφα τα οποία θα έχουν από το Υπουργείο Συγκοινωνιών προς την αρμόδια εφορία. Στο κομμάτι των διασταυρώσεων, κύριε Μαυραγάνη, είστε ικανοποιημένος? Mm. Δηλαδή, όχι απολύτως. Όχι απολύτως, ε? Όχι απολύτως, όχι απολύτως. Για αυτό το λόγο που σας είπα. Κοιτάξτε, αν ήμασταν απόλυτα ενοποιημένοι ψηφιακά, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Ο αγώνας που κάνουμε τους τελευταίους μήνες είναι για να καλύψουμε τα κενά των τελευταίων δεκαετιών στην ψηφιακή εποχή. Δηλαδή,
υπάρχουν ακόμα και υπηρεσίες μέσα στα ίδια Υπουργεία που δεν επικοινωνούν απολύτως μεταξύ τους, εννοώ ηλεκτρονικά. Ναι. Αυτό το πρόβλημα λοιπόν, το οποίο είναι το πρόβλημα της ψηφιοποίησης, που πολλές φορές και ο καλός συνάδελφος ο Νίκος ο Παπάς είχε αναφέρει, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο θα διευκολύνει τη ζωή όλων μας και θα αποφύγουμε τις στρεβλώσεις. Φανταστείτε ότι υπήρχε ένα αρχείο στην ελληνική αστυνομία που, και αυτό είναι το δεύτερο πρόβλημα, που συμπολίτες μας, συνάνθρωποι μας, είχαν δηλώσει την απώλεια οχημάτων τους. Και όπως ξέρετε, η απώλεια δεν οριστικοποιείται πριν παρέλθουν κάποιοι μήνες, πάνω από τρεις δηλαδή. Και οι άνθρωποι αυτοί πίστευαν ότι με την δήλωση απώλειας σε ένα αστυνομικό τμήμα της περιοχής έχουν απαλλαγή. Έχουν απαλλαγή. Δεν ήταν όμως έτσι, διότι αφενός δεν είχαν παρέλθει οι μήνες αυτοί που η αστυνομία το αναζητά το όχημα, και αφετέρου δεν πήραν το οριστικό έγγραφο να το πάνε στις ΔΟΗ της περιοχής τους ή στο Υπουργείο Συγκοινωνιών, και όλα αυτά τα αρχεία μεταξύ τους φυσικά δεν είχαν συνεννόηση, δεν είχαν πάντως μεταξύ τους ανταπόκριση. Σήμερα έχουμε κάνει μια προσπάθεια. Αυτή η ιστορία πρέπει να έχει συνέχεια. Δηλαδή, δεν είναι ότι ασφαλίσαμε το αυτοκίνητο σήμερα που γίνονται οι έλεγχοι και οι διασταυρώσεις και αύριο, δεν μας νοιάζει. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει ένα σύστημα το οποίο συνεχώς και διαρκώς θα ελέγχει τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα, έτσι δεν είναι? Κύριε Σιαφάκα, να το πω εγώ που ήμουν ο άνθρωπος που, αν θέλετε, εμφανίστηκα σε αυτή την προσπάθεια να μην πληγούν συνάνθρωποι μας αδίκως, γιατί πιστεύω ειλικρινά ότι δεν πρέπει ούτε ένας να πληρώσει άδικα πρόστιμο. Να το πω εγώ λοιπόν αυτό, ότι αυτό δεν σημαίνει πως η ασφάλιση του αυτοκινήτου, του οχήματος εν γέννη, της μοτοσυκλέτας, δεν είναι ένα πρόταγμα το οποίο μας αφορά όλους. Δεν μπορούν να κυκλοφορούν ανασφάλιστα οχήματα, δεν μπορούμε να ανεχθούμε να κυκλοφορούν ουσιαστικά κινούμενες νεκροφόρες. Μετακτέω, τι γίνεται, θα εμφανιστούν, θα υπάρξει η ίδια διαδικασία, δηλαδή θα εμφανιστούν όσοι δεν έχουν πληρώσει, περάσει από κταίο, να επιβαρύνονται με κάποιο πρόστιμο μέσα από το λογαριασμό τους στο τάξη, όπως έγινε με τα ανασφάλιστα? Κοιτάξτε, για τα κταίο, που είναι περίπου 2 εκατομμύρια τα αυτοκίνητα, 2-2,5 εκατομμύρια που δεν έχουν περάσει από κταίο. Ναι. Ο έλεγχος και η διασταύρωση για τα κταίω θα είναι το επόμενο στάδιο, αφού ξεκαθαρίσουμε όλο μας το αρχείο και είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι, το αρχείο των ανασφάλιστων. Στη πότε πιστεύετε ότι θα έχει ξεκαθαριστεί όλη αυτή η κατάσταση? Και επειδή η πρώτη φορά, κύριε Υπουργέ, που καταλαβαίνουμε ότι γίνεται έτσι μια ουσιαστική προσπάθεια να γίνει πραγματική διασταύρωση, είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, και μας είπατε και εσείς, αναφερθήκατε στα προβλήματα λόγω έλλειψης της μηχανογράφησης. Ωστόσο, θα υπάρξουν περιπτώσεις ιδιοκτητών πριν από 10, 15, 20 χρόνια που μπορεί να μην έχουν και τα απαιτούμενα χαρτιά πια, προκειμένου να τα καταθέσουν. Εκεί τι θα γίνει? Γι' αυτό το λόγο δώσαμε τη διέξοδο. Συγχαρητήρια για την ερώτηση. Γι' αυτό το λόγο δώσαμε τη διέξοδο με την τελευταία διάταξη μέσα στον Αύγουστο. Ούτως ώστε όποιοι έχουν τέτοια αυτοκίνητα, με μία απλή δήλωσή τους, υπεύθυνη δήλωσή τους ότι το όχημά τους πλέον έχει αχρηστευτεί με οποιοδήποτε τρόπο, να μπορούν να το διαγράφουν. Ακριβώς για να δώσουμε διέξοδο σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν πλέον έγγραφα στα χέρια τους, αλλά έχουν τη δυνατότητα να κάνουν μία υπεύθυνη δήλωση στην περιοχή τους. Ακόμα και αν το αυτοκίνητο έχει αριθμό. Έχει αριθμό κυκλοφορίας πάνω. Ναι, μάλιστα. Μπορεί να το κάνει αυτό δηλαδή ο πολίτης, ο ιδιοκτήτης? Κοιτάξτε, προβλέπουμε ότι ακόμα και στην περίπτωση που έχει τα στοιχεία κυκλοφορίας, δηλαδή την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια του, αλλά το όχημα αυτό καθεαυτό έχει διαλυθεί, καταστραφεί, με οποιοδήποτε τρόπο αχρηστευτεί. Όχι, αν έχει πινακίδες. Μπορεί να καταθέτει ακριβώς τις πινακίδες και την άδεια κυκλοφορίας με την υπεύθυνη δήλωση ότι μάλιστα, το όχημα έχει καταστραφεί. Πότε θα είμαστε έτοιμοι ώστε το τοπίο πραγματικά να το έχουμε ξεκαθαρίσει? Να έχει αποσαφινιστεί, ναι. Κοιτάξτε, αυτή η νομοθετική ρύθμιση που περάσαμε τον Αύγουστο οπωσδήποτε πρέπει να εμπεδοθεί στις υπηρεσίες, οι οποίες και αυτές καταλαβαίνετε ότι έχουν τις αγκυλώσεις των προηγούμενων δεκαετιών. Δεν ευθύνονται απόλυτα εκείνες βέβαια, γιατί το νομοθετικό πλαίσιο αυτό ήταν. Ήταν ένα νομοθετικό πλαίσιο ασαφές. Έτσι λοιπόν, τι κάνουμε? Εκδίδουμε τώρα την κοινή υπουργική απόφαση, την έχουμε εν σχεδίο έτοιμη εμείς, τις περνάμε από τις υπηρεσίες τώρα, μαζί με το Υπουργείο Οικονομίας, ούτως ώστε να προβλέπουμε και τις διαδικασίες για αυτούς οι οποίοι ψευδώς δηλώνουν κάτι τέτοιο. Και από την άλλη, εκδίδουμε και μία εγκύκλιο να βοηθήσουμε τις υπηρεσίες στην εφαρμογή αυτών των διατάξεων. Θα δώσουμε λοιπόν λίγο χρόνο ακόμα, ούτως ώστε να το εμπεδώσουν και να μπορέσουν και οι πολίτες να το πληροφορηθούν όλοι και να προστρέξουν για να διαγράψουν τα οχήματά τους. Για να μην έχουμε τέτοιες στρεβλώσεις. Μήπως σας είπαν εκεί οι συνάδελφοί σας στο Υπουργείο Οικονομικών ότι σκέφτεται να κάνουμε τα τέλη κυκλοφορίας, γιατί περιμένουμε αλλαγές τον άλλο μήνα?
Όχι, όχι, δεν με έχουν προς αυτό ανημερώσει. Όμως, αν θέλετε μία γενική τοποθέτηση, εμείς είμαστε της άποψης και αυτό έχουμε πει προς το Υπουργείο Οικονομικών. Δεν ξέρω τι απόφαση θα πάρουν, ότι τα τέλη κυκλοφορίας θα πρέπει να εξορθολογιστούν υπό την έννοια ότι θα πρέπει να περιλαμβάνεται μέσα μείωση των τελών, πιο σαφής, σε σχέση με την εμπορική αξία και βεβαίως την παλαιότητά τους. Την πραγματική παλαιότητά τους, γιατί πολλά αυτοκίνητα εισαγόμενα έρχονται, παίρνουν μια άδεια, 2010 και το αυτοκίνητο είναι του 1999. Συγχαρητήρια κύριε Σιαφάκα, έτσι ακριβώς είναι. Νομίζω ότι αυτό είναι μια πολύ σοβαρή στρέβλωση της αγοράς, διότι όταν εισάγεις ένα αυτοκίνητο στην Ελλάδα, δεν σημαίνει ότι εκείνη την ώρα είναι το έτος κατασκευής του και φυσικά δεν σημαίνει ότι η εμπορική του αξία είναι family με τα καινούργια αυτοκίνητα. Τα τέλη όμως πληρώνονται βάσει της αδείας, που η άδεια έχει το χρόνο της εισαγωγής. Γι' αυτό και έχουμε πει ότι πρέπει να αναγράφεται πλέον το έτος κατασκευής, την άδεια κυκλοφορίας, και ένα πολύ σημαντικό, το οποίο πρέπει να το γνωρίζει ο κόσμος, γιατί έχει τύχει θύμα απάτης πάρα πολλές φορές ο κόσμος από τα εισαγόμενα αυτοκίνητα, είναι ότι έχουμε κάνει ειδική παρέμβαση στην Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να αναγράφονται και να γίνεται έλεγχος πια στους τεχνικούς ελέγχους που είχε υποστεί το αυτοκίνητο αυτό, όχι μόνο τον τελευταίο, αλλά και τους προγενέστερους, για να μην γυρνάνε. Ακούστε πολύ. Το αυτό, ακούστε, ναι, το αυτό, είναι πολύ σημαντικό. Για να μην γυρνούν τα οδοχιλιόμετρα. Δηλαδή, παρουσιάζουν ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει 100.000 χιλιόμετρα και στην πραγματικότητα έχει 200.000 χιλιόμετρα, γιατί ακριβώς στρεβλώνουν τα χιλιόμετρα. Αυτό θα το αποτυπώσουμε. Θα αποτυπώσουμε μια προστασία για τον καταναλωτή, εφόσον προβλέψουμε ακριβώς ότι οι τεχνικοί έλεγχοι θα πηγαίνουν σε βάθος των προηγούμενων τριών ελέγχων και όχι στον προηγούμενο ακριβώς έλεγχο. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Φιλόδοξο το σχέδιο. Τα ανασφάλιστα πρώτα απ' όλα έχουν να κάνουν με εμάς, με τη δική μας. Το τελευταίο. Πάντως είναι σημαντικό, είναι, γιατί ξέρετε πόσο εισαγόμενα που έχουν 200.000 χιλιόμετρα εμφανίζονται με 10 και 20.000 χιλιόμετρα. Πολύ σημαντικό. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλή καλά. Καλή σας ημέρα. Νίκο, σας ευχαριστούμε και εσένα. Κυρία Μανέ, σας ευχαριστούμε.